Νόημα που επιστρέψαμε Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο, η ώρα είναι 7 και είναι ώρα έτσι να ανοίξουμε την αγροτική ατζέντα, να δούμε τι γίνεται με τις ελαιοκαλλιέργειες και με την αμπελουργία, να δούμε έτσι και μια εναλλακτική, αν θέλετε, προσέγγιση. Λοιπόν, Μέρη, έχουμε κοντά μας το καθήλυν αρμόδιο από πλευρά ρεπορτάζ. Χριστόφορος Παπαδάκης. Χριστόφορο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει και έχουμε βιώσει ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ανέτρεψε ευχάριστα τα δεδομένα του καιρού. Μέχρι και την Παρασκευή είχαμε δυνατούς νοτιάδες, είχαμε ξηρασία, είχαμε έντονο προβληματισμό, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σίγουρα μεσολάβησε ένα Σαββατοκύριακο που μας έφερε πολύ πιο ευχάριστες καταστάσεις και μιλάω φυσικά για την πάρα πολύ βροχή που έπεσε σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη, φέρνοντας χαμόγελα αισιοδοξίας και ικανοποίησης. Ωστόσο, από την άλλη, αυτές οι καιρικές συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν το γενικότερο σκηνικό, αυτό που εμείς ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, και που ο υπεύθυνος, ο γεωπόνος και σύμβουλος βιολογικών καλλιεργειών και υπεύθυνος, ο γεωτεχνικός σύμβουλος της Greenpeace, Ηλίας Κάνταρος, σε δημοσίευμα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, μας εξήγησε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε ότι ναι, μεν το ίδιο νερό πέφτει στην Κρήτη κάθε χρόνο περίπου και γενικότερα στη χώρα, όμως πέφτει με τρόπο που δεν μας εξυπηρετεί, και αυτό ακριβώς το είδαμε και τώρα. Είδαμε πολύ νερό μαζεμένο να πέφτει σε κάποιες περιοχές, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει η γη να το απορροφήσει. Επομένως, εδώ έχουν πολλά ερωτήματα στα οποία έχει απαντήσει στο δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη ο Ηλίας Κάνταρος και θα απαντήσει και απόψε. Επειδή έδωσε τώρα την πάσα και να τον καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ηλία Κάνταρο, γεωπόνος, σύμβουλος βιολογικής καλλιέργειας και, όπως είπε και ο Χριστόφορος, επιστημονικός σύμβουλος της Greenpeace. Κύριε Κάνταρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στο. Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Μέχρι να αποκατασταθεί ο ήχος με τον αγαπητό κύριο Κάνταρο, να σε ρωτήσω κάτι εγώ, Χριστόφορε. Πόσο νερό μάζεψες? Πόσο νερό μάζεψες από τη βροχή? Ναι, αυτό που το κράτος ουσιαστικά δεν κάνει, δηλαδή να προχωρήσει σε διάσπαρτα μικρά φράγματα, που νομίζω ότι και οι περισσότεροι, πιο πολύ οι οικολόγοι, λένε ότι είναι αυτή η πιο σωστή λύση. Αντί να πάμε σε μεγάλα φράγματα, τεράστια φράγματα, να πάμε σε μικρά φράγματα διάσπαρτα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές. Κάποιοι το κάνουν μόνοι τους. Προσωπικά το έκανα μόνος μου. Πες μας τώρα, πόσο νερό μάζεψες το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο. Εάν ήταν έτσι μια οργανωμένη προσπάθεια και μια σωστή προσπάθεια, ειλικρινά θα μάζευα αρκετό νερό. Όπως είπα, κάνω μια προσπάθεια έτσι σε πειραματικό επίπεδο και είδα και εγώ προσωπικά στο δικό μου το σπίτι, στη δική μου την περίπτωση, ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να το κάνει σε μια πολύ φυσικά μικρή κλίμακα. Όμως δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι οργανωμένο το κράτος, αξιοποιώντας τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσει σε τέτοιες διαδικασίες, και δεν ξέρω και αν ο κύριος Κάνταρος θα συμφωνούσε με αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είπαμε, το νερό πέφτει, το θέμα είναι εμείς αν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και σε ποιο βαθμό. Για να δούμε. Μπορούμε, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Λοιπόν, Μα ακούτε? Βεβαίως. Ναι, τώρα σας ακούμε, ναι. Ωραία. Ναι, σαφώς υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το νερό της βροχής. Σίγουρα δεν είναι τα μεγάλα έργα. Εντάξει, τα φαραωνικά έργα, όπως έχει αποδείχθηκε και στη Θεσσαλία, τις περισσότερες φορές είναι καταστροφικά παρά ωφέλιμα. Μικρά έργα, μικρά φράγματα σε επίπεδο περιοχών, ζωνών δηλαδή, σαφώς και θα μπορούσαν να συγκρατήσουν ποσότητες νερού. Αυτό όμως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το έλεγα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο. Δεν θα το έλεγα άμεσο, δηλαδή βραχυπρόθεσμο, γρήγορα τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα, κύριε Κάνταρε, συγγνώμη σας διακόπτω, όταν λέμε για μικρότερα έργα, δηλαδή αντί για τα μεγάλα φράγματα που έχουμε κάποια και εδώ στην Κρήτη, δυναμικότητας, ξέρω εγώ, 20-25 εκατομμυρίων, μπορούμε να πάμε σε ταμιευτήρες έτσι το 1-2 εκατομμυρίων κυβικών νερού, αυτό πείτε.
μπορούμε να πάμε σε μικρότερους ταμιευτήρες. Σαφώς τα έργα αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Δεύτερον, έχουν πολύ μικρότερη, διαταράσσουν πολύ λιγότερο το φυσικό περιβάλλον. Γιατί ένα μεγάλο έργο, ένας μεγάλος ταμιευτήρας, διαταράσσει τελείως το οικοσύστημα της περιοχής. Οπότε τα μικρά έργα και από τη σκοπιά του περιβάλλοντος και της οικολογίας είναι πιο αποδεκτά και είναι και πιο γρήγορο να γίνουν. Είναι απλό το πράγμα δηλαδή. Καλησπέρα και από μένα. Ορίστε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα έχουμε και τα κατάλληλα εδάφη. Πέρα δηλαδή από τα έργα τα αρδευτικά, θα πρέπει να έχουμε φτιάξει και τα εδάφη μας, έτσι αυτά που είπαμε και στην εφημερίδα. Το βασικότερο λοιπόν πρόβλημα που παρουσιάζεται με την κλιματική αλλαγή είναι ότι είναι ένα ανύπαρκτο σχέδιο αντιμετώπισης της. Αντιμετώπισης όχι της κλιματικής αλλαγής. Προσέξτε, η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζεται με σταμάτημα της κρίσης ορυκτών καυσίμων και όλα τα γνωστά που γνωρίζουμε. Εμείς προσπαθούμε να μετριάσουμε, γιατί να σταματήσουμε δεν μπορούμε, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και πώς αντιμετωπίζουμε με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα έργα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει στην Νότια Ελλάδα και με μεγαλύτερη ένταση στην Κρήτη, είναι η ερμοποίηση των εδαφών. Αυτή τη στιγμή τα εδάφη στην Κρήτη, λόγω και οικονομικού κόστους, λόγω κακών πρακτικών, καλλιεργητικών κτλ., έχουν χάσει τελείως την οργανική ουσία που περιείχαν. Η οργανική ουσία είναι ένα απαραίτητο συστατικό για να μπορέσει το έδαφος να έχει υδατοικανότητα. Η υδατοικανότητα είναι πόσο νερό το έδαφος μπορεί να κρατήσει μετά που θα ρίξει τη βροχή, μετά από κάποιες ώρες, μέρες κτλ., πόσο έδαφος θα μπορέσει να συγκρατήσει πόσο νερό μπορεί να συγκρατήσει το έδαφος μου. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν χάθηκε για το λόγο ότι δεν έγινε προσθήκη οργανικής ουσίας. Η οργανική ουσία σε ξηροθερμικά κλίματα καταναλώνεται πολύ πιο γρήγορα. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι τα εδάφη της κρίσης να είναι υπερβολικά φτωχά. Η αλλαγή του τρόπου καλλιέργειας της ελιάς της ίδιας στην Κρήτη στα παλιότερα χρόνια, γιατί έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην Κρήτη και έχω έρθει και έχω δει πάρα πολλές περιοχές, ήταν ότι κάτω από τις ελιές κυρίως βάζανε κάποια ψυχαντή, κάποια όστρια. Υπάρχει τοπική ποικιλία λούπινου, παραδείγματος χάρη, στην Κρήτη. Βάζαμε κουκιά, βάζαμε ρεβίθια, βάζαμε μπιζέλια, τα οποία είτε πηγαίνανε για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που για την Κρήτη είναι κομβικό, να παίρνει ζωοτροφές με το πλοίο να έρχονται και να μεγαλώνει κατακόρυφα το κόστος. Οπότε η καλλιέργεια των ψυχανθών, αυτή η κατηγορία λοιπόν λέγονται ψυχανθοί, δίνει τη δυνατότητα στο έδαφος να εμπλουτιστεί με θρεπτικά συστατικά και με οργανική ουσία. Γλιτώνουμε αρκετό μέρος των χημικών λιπασμάτων, γιατί το καλύπτουν οι ρίζες των φυτών αυτών, έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν το ατμοσφαιρικό άζωτο και να το μεταφέρουν στο έδαφος. Mm. Δηλαδή μας δίνουν δωρεάν αμμονία. Δωρεάν αμμονία μας δίνουν για να το καταλάβουν καλύτερα οι παραγωγοί. Οπότε ουσιαστικά λοιπόν η καλλιέργεια αυτών των φυτών, είτε για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε για ζωοτροφή, είτε για ενσωμάτωση, χωρίς να πάρουμε τίποτα, τα ενσωματώνουμε μέσα, σε βάθος χρόνου, 3-4 χρόνων, θα αλλάξουν τελείως τη σύσταση των εδαφών. Εκεί που το έδαφος μας κρατούσε 20% νερό, μπορεί να φτάσει να κρατάει 30% νερό. Αυτά τα νούμερα μπορεί να φαίνονται λίγα στο ποσοστό, αλλά είναι τεράστια. Άρα αυτό που μας λέτε δηλαδή είναι ουσιαστικά να ξαναγυρίσουμε στις παλιές πρακτικές. Κάτω από τα δέντρα, τα ελαιόδεντρα, να αρχίσουμε να φυτεύουμε. Ναι. Υπήρχαν πολλές πρακτικές που γινόντουσαν στο παρελθόν. Προσέξτε, υπήρχαν πολλές πρακτικές που γινόντουσαν στο παρελθόν, οι οποίες ήταν πρακτικές οι οποίες είχαν βγει μέσα από μια εμπειρία και παρατήρηση εκατοντάδων χρόνων. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι όλες οι παλιές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν και στέκουν, αλλά αυτή είναι μία από τις πρακτικές η οποία στέκει. Αυτό είναι εύκολο όμως τώρα να γίνει, κύριε Κάνταρε, αυτό που μας περιγράψετε, δηλαδή η επιστροφή σε αυτή την πρακτική και στην καλλιέργεια αυτών των συγκεκριμένων φυτών και των οσπρίων, είναι εύκολο?
είναι εύκολο να γίνει και θα σας απαντήσω σε αυτό με δύο μελέτες που παρουσιαστήκαν πριν ένα μήνα συμπτωματικά. Μία έγινε στην Καλαβρία της Ιταλίας και μία έγινε στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Οι μελέτες αυτές ήταν η παρατήρηση για κάποια πειραματικά που γίνονται τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Μειωτέων τα τέσσερα τελευταία χρόνια είχαμε σε όλες αυτές τις χώρες και στη χώρα μας λειψιδρία. Τρία από τέσσερα χρόνια είχαμε λειψιδρία. Λοιπόν, τι είδανε λοιπόν στην Καλαβρία. Δοκιμάσανε λοιπόν να ενσωματώσουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο την αυτοφυή βλάστη που είχε από κάτω. Και όταν λέω Καλαβρία, μιλάμε για την πότα της Ιταλίας και μιλάμε για ξηροθερμικές συνθήκες οι ίδιες περίπου Πελοποννήσου Κρήτη. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για ίδιο περιβάλλον. Λοιπόν, εκεί είδανε λοιπόν ότι με την ενσωμάτωση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο της αυτοφυής βλάστης καταφέρανε να έχουν καλύτερη διαθεσιμότητα του νερού. Αυτό είναι πειραματικό το οποίο υπάρχει, κυκλοφορεί, δεν είναι δικό μου φαντασίωση. Είχαν τα φυτά πολύ καλύτερη ανθοφορία, είχαν πολύ καλύτερη καρποφορία, είχαν λιγότερη καρπότωση τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τελικά είχαν μεγαλύτερη παραγωγικότητα των δέντρων. Αυτό είναι το πείραμα το οποίο έγινε για τέσσερα χρόνια και δημοσιεύτηκε η μελέτη πριν από ένα μήνα περίπου που έγινε στην Καλάβρια της Ιταλίας. Στην Κόρδοβα, της Ισπανίας, έγινε ένα άλλο πείραμα που και εδώ πέρα πάει με μια παλιά γεωργική πρακτική που γινόταν και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Είναι το κλάδεμα της ελιάς. Δηλαδή, όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές υγρασίες, τα δέντρα διαπνέουν, χάνουν νερό δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα. Όταν φτάσουν λοιπόν σε ένα σημείο που χάνουν υπερβολικό νερό τα δέντρα, τι γίνεται, σταματάει τελείως η διαπνοή των δέντρων για να μηνθεί το δέντρο. Σταματάει η ανάπτυξη του δέντρου και ρίχνει οτιδήποτε έχει πάνω του, π.χ. καρπούς, καρπόπτωση. Τι είδανε λοιπόν οι Ισπανοί, ότι με το κατάλληλο κλάδεμα, με το αυστηρό κάπως κλάδεμα, μειώσανε την ένταση της διαπνοής, τα δέντρα συνεχίσαν να αναπτύσσονται ακόμα και σε συνθήκες υπερβολικής θερμοκρασίας και χαμηλής υγρασίας και είχαν πολύ λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλους μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν δεχτεί τέτοιο κλάδεμα. Γιατί λέω κλάδεμα, τι κλάδεμα εννοώ. Λέγανε παλιά λοιπόν ότι μέσα από την ελιά πρέπει να περνάει πουλί. Ναι, το αρέωμα λοιπόν που κάνανε, εγώ που δουλέψει είπα στον νόμο Ηρακλείου σαν γεωπόνος για δύο χρόνια. Εντάξει, 1992-93 βέβαια. Το κλάδεμα που κάνανε η παραγωγή, η παλή παραγωγή στην ελιά, ήταν το αρέωμα εσωτερικά, η ελιά αεριζότανε, η ελιά μπορούσε να αναπνεύσει, μείωνε την πιθανότητα προσβολής από το δάκο, προσέξτε λίγο, και ουσιαστικά είχε μικρότερη φυλική επιφάνεια, άρα είχε λιγότερη διαπνοή, άρα είχε χαμηλώναν οι ρυθμοί της όταν έπεφτε το νερό. Μάλιστα. Και το δέντρο συνέχισε να ζει. Και αυτή είναι μια παλιά πρακτική. Φέτος, γιατί... αν μου επιτρέπετε, φέτος είδαμε αρκετά σε πολλά χωράφια να έχουν κλαδέψει πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ αυστηρά, πάρα πολύ σκληρά τα ελαιόδεντρα. Ναι, ίσως κατοκάνανε για δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να το είχαν κάνει αυτό. Ίσως να το κάνανε για να προστατεύσουν και τα δέντρα, ίσως είχαν ξεραστεί κλάρες. Απλώς όμως η πρακτική του να διαμορφώσεις ένα δέντρο, να αραιώσεις ένα δέντρο, δεν πρέπει να γίνεται κατευθείαν άμεσα με τη μία. Δηλαδή να κάνεις ένα δυνατό κλάδεμα, γιατί το δέντρο πέφτει σε σοκ και αργεί να μπούμε στην παραγωγή. Αυτή η διαμόρφωση λοιπόν του δέντρου να αναπνέει εσωτερικά, δηλαδή κόβουμε όλα τα κλαδιά που πάνε προς τα μέσα και προς τα πάνω και δημιουργούμε το εσωτερικό του δέντρου να παίρνει αέρα, αυτό μπορεί να γίνει σε μια διάρκεια ενός, δύο και τριών ετών για να μην υποστεί σοκ το δέντρο. Γενικά τα απότομα κλαδέματα σοκάρουν τα δέντρα. Κύριε Καντάρε, μας είπατε λοιπόν για το κλάδεμα. Τώρα με το χωράφι τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε. Φρεζάρισμα. Με το καθάρισμα, με το φρεζάρισμα. Το φρεζάρισμα. Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Ορίστε. Για το φρεζάρισμα. Είναι μια αναγκαία εργασία αυτή, διότι
Δίστατοι απόψεις. Όχι. Κοιτάτε να δείτε κάτι. Εφόσον η ελιά δεν είναι ένα δέντρο που την διευκολύνει τα επιφανειακά φρεζαρίσματα και όπως και τα περισσότερα δέντρα. Η ελιά της φτάνει ένας καταστροφέας να καταστρέφονται οι αυτοφυείς βλάστηση από πάνω και η ενσωμάτωσή τους εντός του εδάφους. Παραδείγματος χάρη, ένα μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στο εξωτερικό και στην Ισπανία και στην Ιταλία για την αυτοφυή βλάστηση είναι η δισκοσβάρνα. Mm-hmm. Δηλαδή οι κάθετοι δίσκοι στο έδαφος που ουσιαστικά καταστρέφουν την αυτοφυή βλάστηση και την ενσωματώνουν επιφανειακά. Αυτό είναι το όσο το δυνατόν λιγότερη κατεργασία του εδάφους. Το αφράτεμα του εδάφους εμείς το αφήνουμε να το κάνουν τα φυτά τα οποία θα καλλιεργήσουμε, τα ψυχανθή. Δηλαδή αν καλλιεργήσουμε αυτή τη στιγμή λούπινα στα όξινα εδάφη ή κουκιά στα αλκαλικά εδάφη, αυτά είναι το σύστημα της ρίζας, τους βαθύριζο πασταλώδες, που ουσιαστικά θα μας αφρατέψουν το χωράφι χωρίς να μπούμε εμείς στη διαδικασία με βαριά μηχανήματα να συμπιέσουμε το έδαφος και να δημιουργήσουμε ζημιά στη δομή του εδάφους. Mm-hmm. Γενικά η κατεργασία του εδάφους στην ελιά, ιδιαίτερα σε συνθήκες ξηροθερμικές, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Μπορούμε και καθόλου δηλαδή να αποφύγουμε τελείως το φρεζάρισμα ή εν πάση περιπτώσει την κατεργασία του εδάφους έστω και την επιφανειακή φυτεύοντας κάθε χρόνο την τροφική φυτά. Η κατεργασία του εδάφους θα γίνει 1-2 φορές το χρόνο με πολύ επιφανειακά μηχανήματα, αν είναι δυνατόν με δισκοσβάρνα ή διαφορετικά με ένα μικρό καλλιεργητή. Με χορτοκοπτικό ίσως, με χορτοκοπτικό. Και με θερμοκοπτικό μπορείς να κόψεις την αυτοφυή βλάστηση και να κάνεις κλωτάπιτα από πάνω. Δηλαδή να κάνεις ένα τάπιτα από κομμένα άγρια χόρτα. Αλλά το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να πάρουμε το μέγιστο από την αυτοφυή βλάστηση και την υγρασία τους και την οργανική τους ουσία και τα θρεπτικά συστατικά είναι ή με ένα καλλιεργητή πολύ ελαφρά, δηλαδή στους 5-10 πόντους, να μπούμε και να ενσωματώσουμε, να γυρίσουμε και να ενσωματώσουμε ουσιαστικά την αυτοφυή βλάστηση μέσα, ή με έναν καταστροφέα, να τα καταστρέψουμε και να τα κουκουλώσουμε, να το πω έτσι απλά λαϊκά, κάτω από το έδαφος, ή με μία δισκοσβάρνα, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, βαριές φρέζες και βαριά μηχανήματα είναι άγνηστα στην καλλιέργεια της ελιάς. Μάλιστα. Κύριε Κάντα, να σας πάμε εντάχει και σε ένα άλλο θέμα, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Για τα οικολογικά σχήματα της επιδοτής έχει γίνει πολλή συζήτηση φέτος. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Θα πω κάτι. Τα οικολογικά σχήματα, εφόσον εφαρμοστούν σωστά, αυτό είναι το ερωτηματικό το δικό μου, μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και να δώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι διαφορετικό. Στην ελιά, παραδείγματος χάρη, επιδοτείται η μαζική παγίδευση για την αντιμετώπιση του δάφου. Απλώς, ο δικός μου φόβος, όπως επιδοτείται και η καλλιέργεια ψυχανθών κάτω από την ενδόδης καλλιέργεια. Ο δικός μου φόβος είναι ότι όπως πολλά μέτρα στην Ελλάδα που μπορεί να είναι θετικά, τα ακυρώνουμε στην εφαρμογή του. Σαν μέτρο, τα οικολογικά σχήματα, εφόσον εφαρμοστεί, είναι θετικό. Εφόσον εφαρμοστεί σωστά όμως. Αν δεν εφαρμοστεί σωστά και επιδοτηθεί, παραδείγματος χάρη, οποιαδήποτε παγίδα υπάρχει στην αγορά, μπορεί να υπάρχει ένα κριτήριο από τη μεριά του Υπουργείου, τότε το έχεις ακυρώσει το μέτρο. Ναι, νομίζω ότι είστε απολύτως κατανοητός. Χριστόφερε, μία τελευταία ερώτηση. Αν υπάρχει χρόνο, να δούμε λίγο για τις ανάγκες της ελιάς και του αμπελιού φυσικά σε νερό. Δηλαδή, λένε πολλοί ότι ήρθε η αρχή του τέλους για την ελαιοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ακριβώς επειδή βιώνουμε την κλιματική αλλαγή. Άλλοι πάλι λένε ότι ξέρεις κάτι, η ελιά από μόνη της ως δέντρο δεν είναι απαιτητικό σε νερό, ντε και καλά. Μπορεί να επιβιώσει και χωρίς να ποτίζουμε εμείς, όπως το έκανε από αρχαιοτά των χρόνων. Ποια είναι η αλήθεια, κύριε Κάνταρε? Η ελιά είναι ένα δέντρο το οποίο έχει ένα αρκετά πλούσιο ριζικό σύστημα, δεν είναι επιπόλαιο δέντρο. Η ελιά, εφόσον η ελιά ποτίστηκε από εμάς, η ελιά δεν ήθελε νερό. Mm-hmm.
Νερό μπορεί να πω ότι μπορεί να θέλει η βρόσιμη, η τραπέζια ελιά. Για το λόγο θέλω μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερο όγκο κτλ. Η ελοποιήσιμη ελιά, αυτή που έχουμε στην Κρήτη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε να ποτιστεί από τη βροχή, απλώς εμείς να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στο έδαφος, να μπορέσει αυτό το νερό της βροχής να είναι διαθέσιμο. Αν μείνει όσο έχει το έδαφος, η ελιά έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα και ούτε το νερό το αρδευτικό να την αρδεύσουμε δεν μπορεί να μας σώσει. Γιατί το νερό δεν θα έχει την υδατοικανότητα. Προσέξτε λίγο, έχουμε άπειρο νερό. Όταν το έδαφος δεν έχει την υδατοικανότητα να συγκρατηθεί γύρω από τη ριζόσφαιρα της ελιάς, ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε άπειρα ποτίσματα. Mm. Οπότε πάμε αντίστροφα. Πάμε αντίστροφα, βελτιώνουμε το έδαφος και μετά βλέπουμε. Πάντως η ελιά στην Κρήτη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει αν εμείς βελτιώσουμε λίγο τα εδάφια. Και δεν είναι ανάγκη τα υπερβολικά ποτίσματα. Κουκιά, κάτω από τις ελιές, κουκιά. Ξεκινήστε να φυτεύετε κουκιά. Προσέξτε λίγο, δόξα τω Θεώ υπάρχει αρκετή κτηνοτροφία στην Κρήτη που έχει ανάγκη για ζωοτροφές. Βέβαια. Βέβαια, είναι με ένας μπάρο τρία τριγώνια, όχι ούτε καν ένα. Και εμείς και γιατί είναι μια χαρά είναι και τα κουκιά και ωραιότατη τροφή, βεβαίως και για τους ανθρώπους και όχι μόνο. Σε κάποια χωριά, να ξέρετε, ο Χριστόφορος το ξέρει, όταν είχαμε έρθει κάτω και κάναμε μαζί με την Greenpeace τις εκδηλώσεις για τα κτηνοτροφικά φυτά, σε κάποια χωριά μετά τις εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε, κάποιοι κτηνοτρόφοι στις ελιές τους ήδη καλλιεργούν κτηνοτροφικά φυτά και τα χρησιμοποιούν για τα ζώα τους. Και καλά κάνουν. Και στη Μεσαράιδο τώρα υπάρχουν πολλά, λέει, είδη δημητριακών που τα γνωρίζουν μόνο οι παππούδες. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Η Κρήτη, να ξέρετε, ένα πράγμα το οποίο οι παλιότεροι το θυμούνται. Η Κρήτη είναι πάρα πολύ πλούσια σε ντόπιες ποικιλίες οσπρίων. Mm. Όταν λέω πάρα πολύ πλούσια, παραπάνω από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν ποικιλίες οσπρίων που καλλιεργόντουσαν παλιά στη Μεσαρά. Εγώ τις είδα σε ένα ιστοτούτο που είχε γίνει ένα ερευνητικό και είχαν βρει τις ποικιλίες. Είχαν μαζέψει από τα διάφορα χωριά τις ποικιλίες. Φασόλια, ρεβίδια, φακές, απίστευτες ποικιλίες, οι οποίες όμως επειδή δεν έχουν εμπορική διέξοδο, σε παρένθεση το εμπορική διέξοδο, mm-hmm. αυτές οι ποικιλίες μείνανε στα χαρτιά. Χάνονται σιγά σιγά αυτές οι ποικιλίες. Εδώ νομίζω ότι πια μόνο στο οροπέδιο έχουμε τα λούπινα, έτσι δεν είναι? Μόνο στο οροπέδιο Λασιθίου νομίζω ότι τα καλλιεργούμε πια. Και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές, γιατί η Κρήτη δεν είναι τυχαίο. Η Κρήτη και η Πελοπόννηση έχει ντόπια ποικιλία λούπινου. Προσέξτε λίγο, είναι σημαντικό αυτό. Για να έχει επιζήσει αυτή η ποικιλία, σημαίνει έχει βρει τον οικότοπό της, το οικοσύστημά της. Πολύ όμορφη συζήτηση. Πραγματικά πάρα πολύ διαφωτιστική και επικοδομητική για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Θα ξανασυναντηθούμε βεβαίως. Γιατί, Χριστόφορε, πέρα από την ελιά, η Κρήτη είχε και σταφύλια, είχε και σταφίδες, είχε πολύ πράγμα. Αυτά που είπε ο κύριος Κάνταρος ισχύουν και για την αμπελουργία. Όπου, εντάξει, το καμπανάκι της λειψιδρίας χτυπάει και στον τομέα τον αμπελουργικό. Και βέβαια στην αμπελουργία, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το επιτραπέζιο σταφύλι, το οποίο το επιτραπέζιο σταφύλι πραγματικά είναι ευάλωτο σε ξηρασία και χρειάζεται ποτίσματα. Έχουμε όμως και τη Σουλτανίνα, την ποικιλία Σουλτανίνα μάλλον, που είναι πιο ανθεκτική στην ξηρασία. Τα κρασάμπελα επίσης, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά κτλ. Δηλαδή, σε γενικές όμως γραμμές, αυτό που μας είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε τα εδάφη μας. Ισχύουν, όλα αυτά ισχύουν και για την αμπελουργία και για όλες τις καλλιέργειες. Κυρίως όμως, όπως εξήγησε και ο ίδιος, για την καλλιέργεια της ελιάς. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.